δείτε στο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Στη Θέρμη, το ένα από τα στρατόπεδα λαθρομεταναστών. Προτάσεις για κυκλοφοριακό και πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κλειστό της Άνω Περέας. Σχόλας γονέων στο Δήμο Θέρμης. Φθηνές πατάτες, μέλι και αλεύρι από την ανεξάρτητη πρωτοβουλία. Χωρίς απρόπτα οι παρελάσεις στο Δήμο Θερμαϊκού. Τεράστιες ουρές για φθηνή πατάτα και ρύζι. Δωρεάν έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας στην Καλαμαριά. Η αθλητική δραστηριότητα και ο καιρός για το Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ζένια Κουντούλια και αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Σάλα έχει προκαλέσει το πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Προστασίας ανακοίνωσε το σχέδιό του για τη δημιουργία κέντρων κράτησης παρανόμων μεταναστών σε όλες τις περιφέρειες της υπηρετικής Ελλάδας. Στη Θέρμη, στο χώρο του στρατοπέδου του Λόχου του 561ου Τάγματος Πεζικού, θα εγκατασταθεί το ένα από τα τέσσερα στρατόπεδα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών που θα δημιουργηθούν στο νομό Θεσσαλονίκης. Δύο πολύ σημαντικές προτάσεις για το κυκλοφοριακό της Άνω Περέας και την έλλειψη πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες στο κλειστό γυμναστήριο Περέας κατέθεσε στο τοπικό συμβούλιο ο σύμβουλος Κώστας Καλαμίδας. Συγκεκριμένα για το κυκλοφοριακό της Άνω Περέας προτείνεται η δοκιμαστική πεζοδρόμηση μέχρι το τέλος του σχολικού έτους της Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιπλέον, άμεση λύση στο πρόβλημα της πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κλειστό γυμναστήριο Περέας προτείνει να δοθεί με μελέτη και κατασκευή ειδικής ράμπας για άτομα με ειδικές ανάγκες στην είσοδο του κλειστού. Ο Δήμος Θέρμης πραγματοποιεί σχολές γονέων μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και διαβίου μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Σκοπός του έργου των σχολών γονέων είναι η στήριξή τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες συνθήκες. Από τον Οκτώβριο πραγματοποιούνται σχολές γονέων και στα Βασιλικά. Φθηνές πατάτες, μέλι και αλεύρι είχαν τη δυνατότητα να παραγγείλουν οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού απευθείας από τους παραγωγούς χάρη στην κίνηση της ανεξάρτητης πρωτοβουλίας πολιτών Θερμαϊκού. Οι τιμές των προϊόντων είναι ελκυστικές και η ποιότητά τους άριστη. Η πρωτοβουλία αυτή έφερε σε επαφή καταναλωτές και παραγωγούς καταργώντας για ακόμα μία φορά τους μεσάζοντες. Χωρίς επεισόδιο πραγματοποιήθηκαν οι παρελάσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Δήμο Θερμαϊκού. Ωστόσο, οι μαθητές δεν γύρισαν τα κεφάλια τους στους επισήμους όπως ήθιστε, δηλώνοντας έτσι την αγανάκτησή τους. Η κίνηση αυτή προκάλεσε σχόλια και κατακρίθηκε από όσους παρευρέθηκαν στην παρέλαση. Τεράστιες ουρές σχημάτισαν την 5η 22 Μαρτίου για την παραλαβή φθηνής πατάτας και ρυζιού. Η διαδικασία κύλησε ομαλά αλλά αργά, καθώς η απήχηση του κόσμου ήταν μεγάλη. Στο τέλος όμως εξυπηρετήθηκαν όλοι οι πολίτες. Η μέρα δωρεάν ελέγχου αναπνευστικής λειτουργίας με σπυρομέτρηση διοργανώνει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής στην περιοχή της Καλαμαριάς σε συνεργασία με γνωστό πνευμονολόγο. Η συγκεκριμένη εξέταση που ελέγχει την αναπνευστική λειτουργία και βοηθά στη διάγνωση διαφόρων αναπνευστικών παθήσεων θα πραγματοποιηθεί την 5η 5 Απριλίου 2012 στο χώρο του Δημοτικού Ιατρείου. Η ισοπαλία έφερε η επανομή με το Βίζαντα Μεγάρων. Μια πολύτιμη βαθμολογική ανάσα. Την Κυριακή η ομάδα θα παίξει εντός έδρας με την Πρωτοπόρο Βέρεια. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα χαλάσει την περιοχή μας. Θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για βροχή, κυρίως στις βραδινές ώρες. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Για περισσότερα βίντεο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.citizentv.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.